Καλησπέρα, Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020, το βραδινό μας vlog. Το στέλνει μια φίλη του καναλιού που ρωτάει τι να κάνω με τους άρρωστους υπερηλίκες γονεί μου και τις ακατάλληλες φροντίστριες. Αγαπητή κυρία Θέκλα, αγάπη μου, με συγκινεί ο λόγος σας και ο βαθιά ανθρώπινος τρόπος με τον οποίο προσεγγίζετε τα θέματα των ανθρώπων που σας καταθέτουν την ψυχή τους. Ευχαριστώ πολύ. Εργάστηκα ως εκπαιδευτικός 30 χρόνια και βγήκα λίγο νωρίτερα από το κανονικό στη σύνταξη, γιατί είχα να φροντίσω τους ανήμπορους γονισμού. Η μητέρα μου σήμερα είναι 87 ετών και είναι άρρωστη από τη γέννησή μου. Ήταν τότε 23 ετών. Έτσι και εγώ μεγάλωσα μέσα στο πρόβλημα της υγείας της και κλήθηκα να βιώσω όλες τις καταστάσεις μαζί της, από το δημοτικό μέχρι και σήμερα. σου. Ρευματοειδή αρθρίτη παραμορφωτική εξελιχτική ρευματοειδής αρθρίτιδα. Με πολλά χειρουργία στα πόδια και τώρα κατάκητη εδώ και ένα χρόνο. Με πλήρη διάβια μυαλού όμω και θέληση για ζωή. Ο πατέρα. 92 χρονών σήμερα, τσακισμένος από μια ζωή δύσκολη, στο πλευρό μιας ανήμπορης συμβίας, έχει το δικό του γολγοθά Καρδιακή ανεπάρκεια, πνευμονικά απανοτά, οξυγόνο κτλ άρρωστος και εκείνο από τα 70 του, βρήκε σε ένα στήριγμα επίσης. Βρήκε σε μένα στήριγμα επίσης. Έχω μια αδερφή παντρεμένη που ζει στο εξωτερικό. Του στηρίζει οικονομικά μαζί με τον αξιόλογο σύζυγο της πάντα. Εγώ όμω λόγω του ότι μένω κοντά του, καλούμε να τρέξω πάντα σε γιατρούς και νοσοκομεία. Πάνε τώρα 50 χρόνια που το βιώνω όλο αυτό μόνοι Αχ, ο σύζυγος μου με βοηθάει όσο μπορεί και εκείνος. Τώρα όμως προστέθηκε και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Η γυναίκα που τους φροντίζει, αλλοδαπή, κάνει περίφημα τη δουλειά της, φροντίδα, καθαριότητα, μαγείρεμα κτλ. Πλην όμως ασκεί τεράστια ψυχολογική βία πάνω τους, λεχτική γυρίος. Άτερε παιδί μου. Πονάει ψυχή μου όταν τα μαθαίνω. Αδυνατό όμω να την αλλάξω γιατί πριν από εκείνη 17 γυναίκες πέρασαν από το σπίτι μας και οι περισσότερες ή σχεδόν όλες έφυγαν και τους εγκατέλειψαν μην μπορώντας να ανταποκριθούν στην κατάστασή τους. Τώρα δεν μιλάνε οι γονείς καθόλου και μόνο υπομένουν την τυραννία της κυρίας. Φοβάμαι να τη διώξω. Μήπως και αρχίσουμε πάλι την παρέλαση γυναικών. Όμω πώ να αντέξω να μου προσβάλλουν τον πατέρα μου που υπήρξε χαρισματικό δάσκαλο και που έχει πλήρη διάβια επίση. Για γυροκομείο ούτε λόγο. Η περιοχή μα δεν έχει καλέ υποδομέ. Προσπάθησα να του μεταπίσω, αλλά βλέπω τη θλίψη στα μάτια του. Φαντάζομαι να του μεταπίσει για να πα σε γυροκομείο ίσω. Ζητώ τη βοήθειά σα. Μήπω δεν βλέπω ξεκάθαρα λόγω τη ευαισθησία που απέχτησα φροντίζοντα του τόσα χρόνια πάντα έβρισκα λύσει στον πόνο τους. Τώρα νικήθηκα από την κούραση και την ηλικία. Σας ευχαριστώ θερμά με χτίμηση. Πολύ με στενοχώρησε αυτό το email. Πολύ με στενοχώρησε για εσένα φίλη. Για την, τη δυσκολία, την ατυχία που σου συνέβη και στη ζωή σου. Να είναι άρρωστη η μάνα σου από τη μέρα που σε γέννησε και μετά. Και ουσιαστικά να μεγαλώσεις ως ένα αγωνιοποιημένο παιδί που φρόντιζες τη μητέρα σου τουλάχιστον... από το δημοτικό. Πολύ βαρύ φορτίο σου έλαχε... πολύ βαρύ σταυρός... πραγματικά έχεις την εκτίμηση μου... και τους σεβασμό μου... για όσα κάνεις για τους γονείς... έκανες και κάνεις για τους γονείς σου... πραγματικά... Ε, είναι πάρα πολύ αξιόλογη η προσφορά σου... και είναι στην ουσία και θυσία αυτό που κάνεις... θυσία με την έννοια του ότι χρησιμοποιείς πάρα πολύ χρόνο τον οποίο θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις για σένα ή να δουλέψεις περισσότερο για να έχεις μια καλύτερη οικονομική κατάσταση στην οικογένειά σου, με τα παιδιά σου φαίνεται όμως ξεκάθαρο ότι αγαπάς πολύ τους γονείς σου και ότι δεν θες να κακοπέσου ε, Είμαι σίγουρη ότι αν η βία που δέχονταν οι γονείς σου ήταν ε, ε, σωματική θα δρούσες άμεσα ε, ε, τώρα δεν ξέρω ποιο σου, ψυχο... σου μεταφέρει τα περί ψυχολογική βία επειδή δεν μπορούν να μιλήσουν ούτε ο πατέρα σου ούτε η μητέρα σου. Μήπω κάποιοι γείτονε σου λένε ότι τους... την ακούνε, την κοπέλα να μιλάει άσχημα στου γονεί σου. Πάντω είναι απαράδεκτη η στάση τη και η συμπεριφορά τη. Έστειλα στη φίλη mail ότι ήρθε ο καιρό να το κάνουμε και λέει: Ευχαριστώ πολύ κυρία Θέκλα το update αυτό. σω βοηθηθεί κάποιο άλλο σημειοπαθή γιατί ο πατέρα έφυγε πριν από δύο μήνε. Συλληπιτήρια. Η κυρία αποπέμφθηκε μόλις 15 μέρες πριν το θάνατο του. Α, την έδιωξες. Μπράβο. Η μαμά είναι στα πολύ δύσκολα και προς το παρόν τη φροντίζει μια άλλη κυρία που δείχνει σωστή. Βέβαια είναι ακόμη η αρχή. Κόντεψα να πεθάνω από όλο αυτό το στρες και το άλλο το πρόβλημα. Ουφ, για μου πραγματικά, είναι δύσκολο μπράμα. να φροντίζεις ασθενείς και ειδικά όταν το κάνεις για όλη σου τη ζωή. Για όλη σου τη ζωή. Η... Το αυτοάνοσο που έχει η μητέρα σου είναι πολύ σοβαρή πάθηση. Παραμορφωτική αρθρίτιδα. Η παραμορφωτική αρθρίτιδα. Πολύ σοβαρή πάθηση. Πολύ επώδυνη. Δες όμως ότι η μητέρα σου έχει ζήσει μέχρι σε αυτή την ηλικία. Είναι 87 ετών, λες η μαμά σου. Ε... Δεν έχει επηρεάσει το αυτοάνοσο ότι... την τα χρόνια που έχει ζήσει, αλλά έχει επιβιώσει σαφώς την ποιότητα ζωή τη δική της, αλλά και τη δικιά σου. Ε, καταλαβαίνω ότι δεν έχεις κανένα παράπονο από την αδερφή σου, η οποία ζει στο εξωτερικό και συνδράμει οικονομικά για τους γονείς της, αλλά όχι πρακτικά. Είναι πάρα πολύ κουραστικό να φροντίζεις ασθενείς. Εγώ δεν το έχω βιώσει με τους γονείς μου ακόμη ψέματα. Το έχω βιώσει για ένα μήνα, το, την άνοιξη του 2014, όταν είχε κάνει ο πατέρας μου χείρις ανοιχτή καρδιάς. Είχε έρθει από την Πάφο στη Λευκοσία τότε, την έκανε στο Αμερικανικό Ιατρικό Κέντρο στη Λευκοσία, που είναι εξειδικευμένο σε, ιατρικές παθήσεις, σε καρδιακέ παθήσει και καρδιο, καρδιοχειρουργική. Καρδιο, και ήμουνα ε, ένα μήνα με την έγνοια του που ήταν στην εντατική δεν τον έλουζα, δεν τον άλλαζα, δεν έκανα τη φροντίδα την πρακτική, αλλά ήταν πολύ ε, στενόχωρο να νιώθεις ότι ο γονιός σου είναι ανήμπορος, ε, ήταν πάρα πολύ, ε, ήταν πολύ, πολύ σοβαρή η επέμβαση που έκανε ο πατέρας, ήταν επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, που διάρκεισε αρκετέ ώρε, είχε ανέβρισμα, αποκαταστάθηκε το ανέβρισμα, του άλλαξα βαλβίδα γιατί η βαλβίδα του τα δίπτυχε και είχε πρόβλημα. Ε, δυσκολεύτηκε να ανανύψει. Εμπαθιοξή νεφρική ανεπάρκεια την οποία ευτυχώ ξεπέρασε μετά την επέμβαση. Μετά είχε πρόβλημα. Ε, δεν λειτουργούσε ο φυσικό του βηματοδότη. Χρειάστηκε να κάνει δεύτερη επέμβαση για να μπει ο βηματοδότη κλπ. Δόξα τω Θεώλα καλά. Ε, έγινε καλά. Επανήλθε και επανήλθε και δρυμύτερο. Όμω θυμάμαι ότι εκείνο το μήνα. Ε, ήταν πολύ δύσκολο να νιώθεις ότι ο γονιός σου δεν είναι καλά, ότι η, η ζωή του κινδυνεύει. Να, το είχα βιώσει και αυτό ε, με μια νοσηλεύτρια, η οποία το βράδυ πριν από την επέμβαση του είχε μιλήσει απαξιωτικά του είπε θίε Θύε στην Κύπρο λένε στους αμόρφωτους ανθρώπους, τους μεγάλους. Θύε, θκέ, τα είχα... Και τη λέω, ξέρει ότι αυτό ο άνθρωπο είναι πνευματικό, είναι προηλικιάρχη, είναι μορφωμένο, είναι σεβάσμιο. Πώ του μιλά έτσι. Και αυτό που σου λέω, που βίωσα εγώ, ήταν μόνο ένα μήνα, δεν είναι τίποτα. Εσύ το βιώνει τόσα χρόνια. Και είναι πραγματικά πολύ εξοργιστικό να μην μπορεί εσύ να φροντίσει του γονεί σου, και να πρέπει να πληρώνει κάποιου άλλου για να το κάνουν και αυτοί άλλοι να μην δείχνουν σεβασμό στου γονεί σου γιατί έχω μιλήσει πάρα πολλέ φορέ ε, για του γονεί μα ότι είναι φυσιολογικό να είμαστε θυμωμένοι μαζί του όταν μα φέρονται κακοποιητικά κάθε τρόπο. Ε, έχω υποστηρίξει πάρα πολλέ φορέ ότι ο σεβασμό κερδίζεται δεν επιβάλλεται. Ε, όμω ε, οι άνθρωποι που είχαν την τύχη οι γονείς τους να μην είναι καρατοξικοί, να έχουν τα θέματα του, αλλά είναι άνθρωποι πνευματικοί και να εξελίσσονται, έχουν σεβασμό προς τους γονείς τους, επειδή το αξίζουν οι γονείς τους δηλαδή. Εγώ έχω τρομερό σεβασμό προς τον πατέρα μου και προς τη μάνα μου και αγάπη. Και για μένα είναι πολύ φοβιστικό το να μην είναι καλά οι γονείς μου το να πεθάνουν οι γονείς μου. Με την έννοια τότε άμα συμβεί θα το αντιμετωπίσουμε, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο πράγμα και για τον εαυτό μου εγώ ίδια εύχομαι όταν θα φύγω, να φύγω όρθια, δηλαδή να μην χρειαστεί τα παιδιά μου να έχουν έγνοια για την υγεία. Ε, δεν το έχω βιώσει όπως το έχεις βιώσει εσύ. Σου λέω, το έχω βιώσει στο ένα χιλιοστό αυτού που έχεις βιώσει εσύ, που είναι ο ένας μήνας μπροστά σου ολόκληρη σου τη ζωή. Εκείνο που είχα βιώσει, που ήταν για δύο χρόνια και ήταν έτσι έντονο, ήταν όταν είχε γεννηθεί ο γιος μου, ο οποίος είχε κάποια θέματα υγείας, τα οποία ευτυχώς τα ξεπέρασε, χρειάστηκε να κάνει κάποιες επεμβάσεις κλπ. Και θυμάμαι ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη η αγωνία, η στενοχώρια για την υγεία του παιδιού, να είναι καλά το παιδί, να, προ... να εξελιχθεί το παιδί η υγεία του καλά, να μην του μείνουν κατάλληλα. Ευτυχώ είναι όλα καλά, αλλά ήταν έτσι πάρα πολύ στενάχωρο. Σου λέω, το έχω ζήσει δύο χρόνια με τον Λαζόρο, ενάμιση χρόνο με τον Λαζόρο. Ενάμιση, ενάμιση, όχι δύο. Τεσσάρων μηνών ήταν όταν διαγνώστηκε και μέχρι τα δύο ήταν καλά. Και για σένα σίγουρα είναι πάρα πολύ βαρύ, πάρα πολύ βαρύ. Συγχωρέθηκε ο πατέρα σου, το λέμε έτσι, είναι ο παραδοσιακός τρόπος να το εκφράσεις, ξεκουράστηκε. Τώρα δεν ξέρω τι, τι πιστεύεις εσύ αν υπάρχει ζωή με τα θάνατον ή όχι, είναι θέμα καθαρά πίστης αυτό το πράγμα. Για τους ανθρώπους που πιστεύουμε πως υπάρχει ζωή με τα θάνατον, και εξαρτάται και πώς το πιστεύει ο καθένας. Ε, εμένα η δική μου η πίστη είναι ότι μπορεί να υπάρχει ζωή μετά θάνατον, αλλά δεν είναι του στυλ παράδεισος και κόλας, είναι του στυλ ότι αυτό που βιώνεις σε αυτή τη ζωή συνεχίζεται σε ένα άλλο επίπεδο. Και ακούγεται ότι ο πατέρας σου είναι ένας άνθρωπος ήρεμος και καλά. Σίγουρα δεν θα... Μετα... Δεν, θα... δεν υπονοώ ότι στη ζωή μετά θάνατο θα έχει πάλι μια φροντίστρια που θα του φέρετε άσχημα σε καμία περίπτωση, ενώ η σχέση του με τον εαυτό του, η ειρήνη της ψυχής του και της καρδιάς του θα συνεχίσει αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον και εκεί. Τώρα για τη μητέρα σου λες ότι είναι βαριά, ε, συνήθως τα αγαπημένα ζευγάρια πεθαίνει ο ένας κοντά στον άλλο, γι' αυτό ετοιμάσου, ετοιμάσου για, το, για, τη... για την αποχώρηση της μαμάς από τον κόσμο αυτό. Ε... τι να σου πω, δεν ξέρω τι να σου πω. Είναι, είναι βαρύ ο σταυρό σου. Σε καταλαβαίνω πώ το σηκώνει. Καταλαβαίνω την ευθύνη που νιώθει ω άνθρωπο και το ότι δεν μπορεί να αφήσει τον δικό σου τον άνθρωπο να μην είναι καλά. Πραγματικά σε καταλαβαίνω. Δηλαδή, ε, πολλέ φορέ εδώ σε αυτό το κανάλι μιλάμε για τοξικού συγγενείς, για τοξικού γονεί και να κόβουμε σχέσει κλπ. Όμω. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία είναι πρωτόγωνα, είναι αρχαίγωνα. αρχαίγωνα. Και όταν έχει ένα γονιό που, όπω είπα προηγουμένω, δεν είναι καρατοξικό, είναι ένα φυσιολογικό άνθρωπο που κάνει και λάθη, κάνει και σωστά, και ιδίω όταν έχει καταλάβει τα λάθη του και έχει ζητήσει συγγνώμη και έχουν αποκατασταθεί σχέσει του με το παιδί του. Δηλαδή, όταν οι γονεί σου είναι μεγάλη ηλικία, έχει ειρηνική σχέση με αυτού και είναι άρρωστοι και ανήμποροι, είναι πολύ δύσκολο πράγμα και είναι και πολύ δύσκολο πράγμα από την πλευρά τη στενοχώρια. Ότι στενοχωριέ που βλέπει έναν άνθρωπο που ήταν λεβέντη, να το βλέπει να είναι κατάκητο, να το βλέπει να μην μπορεί να μιλήσει, να το βλέπει να μην μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Είναι κάτι όμω που όλα τα παιδιά είναι φυσιολογικό να το περάσουν. Το αφήσει η να πεθάνει το παιδί πριν από το γονιό. Και έχουμε μιλήσει και σε εκπομπέ και σε vlogs για περιπτώσει που γίνεται αυτό το πάρα πολύ δύσκολο και σοβαρό πράγμα να φύγει το παιδί πριν από το γονιό, όμως φαίνεται ότι είναι κάτι που στη μέση ηλικία και μετά όλοι μας θα το βιώσουμε και όπως βλέπουμε και από επιστολές κάποια παιδιά το βιώνουν και από πολύ νεαρή ηλικία. Μπορεί να χάσουν τον πατέρα τους, την μητέρα τους, στην παιδική ηλικία, στην εφηβική ηλικία. Έχεις την αγάπη μας, έχει την κατανόηση όλων μας και σε παρακαλώ πολύ φρόντιζε να έχεις χρόνο για τον εαυτό σου. Ε, δώσε ένα δώρο στον εαυτό σου. Οτιδήποτε είναι αυτό που σε ξεκουράζει. Άσε σε ξεκουράζει το περπάτημα στη φύση, περπάτα στη φύση μισή ώρα τη μέρα. Άσε σε ξεκουράζει το να πας κάπου να σου κάνουν θεραπευτικό μασάζ, πήγαινε να σου κάνουν μασάζ κάποιο ειδικό να σε βοηθήσει να νιώσει καλύτερα. Άσε σε ξεκουράζει το να διαβάσεις ένα βιβλίο, να βρίσκεις κάθε μέρα μισή ώρα να διαβάσει ένα βιβλίο κάνε πράγματα για σένα να μην χάσεις τον εαυτό σου γιατί είναι πάρα πολλά τα βάρη που έχεις φορτωθεί και πάρα πολλά τα χρόνια. Σου στέλνω την αγάπη μου και μια σφιχτή αγκαλιά και είμαι σίγουρη ότι τα ίδια θα σου πούν και θα νιώσουν και οι άλλοι φίλοι στο κανάλι. Καλό βράδυ.